μπορούσα. Λίγο πώς πάει. Αγόρι μου, αγάπη μου, μεγάλη και αλήθινη. Η αγάπη είσαι που περίμενα να έρθει. Τι ωραίο. Ναι, ναι. Τώρα πόσο είναι ο γιο σου? 13. Θα κλείσει. Είναι 13. Ναι. Περνάνε τα χρόνια. 13. Ναι. Πόπο. Πώς πρώτη είναι γυμνασίου η φάση τώρα αυτή? Περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχω ακούσει, ξέρεις, που λένε η προεφηβεία κάποιες φορές. Εμείς είμαστε πολύ καλά. Δεν έχω αισθανθεί κάτι ότι αλλάζει, ναι. Ξέρεις ότι... να κάνει να... την επανάσταση με έναν τρόπο να αλλάξει, λένε λίγο ότι αλλάζει ο χαρακτήρας. Είναι πιο αντιδραστικά. Εντάξει, γίνονται... έχει γίνει έτσι πιο αντράκι τώρα, πιο... αλλά είναι πολύ ωραία. Είναι η μεγάλη σου αγάπη. Νομίζω οι μαμάδες με τους γιους ειδικά έχουμε ένα... Πώς ήταν αυτά τα 13 χρόνια για σένα? Κοίτα, ο γιος μου έχει κάνει πολύ πιο δυνατή. Πιο σοβαρή σε αρκετά πράγματα. Δηλαδή, παλαιότερα ήμουνα πιο... Ξέρεις, όταν είσαι μόνος, είσαι... Εντάξει, παίρνω... Προσέχω περισσότερα κάποια πράγματα. Αλλά είμαι και εννοείς πιο σημαντική. Για την προσωπική σου ζωή. Ναι, και στον εαυτό μου. Ναι, 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 ναι. Είναι σημαντικό να είμαστε και εμείς καλά και για τα παιδιά μας. Έτσι, πολύ σημαντικό. Και αυτό το κατάφερες? Ναι, νομίζω ναι. Ξέρεις τι, δεν είναι κάτι που λες το κατάφερα. Αυτό οι σχέσεις με τα παιδιά μας χτίζονται, θέλουν δουλειά, θέλουν. Κανένας δεν γεννιέται ο τέλειος γόνιος. Ξέρεις τι μπορεί.